Ανάδειξη από αθλητισμός. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Ντρόπνη από την Πολωνία, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κέντρο καταδύσεων Athens Divers Academy. Academy, ναι, σωστά. Το οποίο κέντρο εδρεύει πού? Εδρεύει στην Άγια Μαρίνα, Κοροπίου. Ναι. Κοροπίου. Το Athens Divers Academy είναι καταδυτικό κέντρο. Εμείς το έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι είναι το πολύ σύγχρονο εξοπλισμό που έχουμε, είναι πολύ τελευταία τεχνολογία. Το έχουμε φτιάξει εγώ με τον φίλο μου, τα φτιάξαμε μαζί, επειδή και οι δύο ασχολούμαστε πολλά χρόνια με την κατάδυση. Και αποφασίσαμε να ανοίξουμε ένα δικό μας καταδυτικό κέντρο, mm-hmm. από το πάθος που έχουμε στη θάλασσα, να αγαπάμε τη θάλασσα. Και έτσι δημιουργήσαμε το Athens Divers Academy. Αν κάποιος δεν έχει τον εξοπλισμό που παρέχετε εσείς, έτσι, τι μπορεί να κάνει? Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος δικό του εξοπλισμό. Του τα παρέχετε εσείς, του τα δίνετε? Τα παρέχουμε εμείς. Έναντι κάποιου αντιτίμου που έρχεται και κάνει, ας πούμε, κάποιο μάθημα, πώς γίνεται? Βεβαίως, ναι. Εμείς προτείνουμε σε όλους να έρθουν να κάνουν, να δοκιμάσουν κατάδυση σε εμάς, να κάνουν ένα πρόγραμμα που λέγεται DSD, Discover Scuba Diving. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 3 με 4 ώρες. Το κάνουμε από την παραλία. Εμείς βρισκόμαστε 100 μέτρα από την παραλία, οπότε δεν έχουμε να κουβαλήσουμε πάρα πολύ εξοπλισμό που είναι λίγο βαρύς. Και έτσι πάνω απ' όλα περνάμε καλά εκεί πέρα. Πού πήγαινε, πού ακριβώς γίνονται όλα αυτά, δηλαδή μέσα εκεί στην Αγία Μαρίνα Κοροπίου? Έχετε ένα πολύ δικό σας κέντρο και γίνονται αυτά μέσα, ή πάτε και βουτάτε, ας πούμε, κάπου αλλού? Αν κάποιος δεν έχει πιστοποιηθεί, μπορεί να βγάλει δίπλωμα κατάδυσης σε εμάς. Τότε θα μπορέσει να πάει μαζί μας, κάνουμε και εκδρομές με σκάφος. Πάμε σε διάφορα νησάκια γύρω-γύρω. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία σημεία κατάδυσης. Υπάρχει το νησάκι Φλέβες που έχει ένα ωραίο ναυάγιο. Υπάρχει Πάτροκλος που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ναυάγιο και εκεί. Έχουμε πάρα πολύ ωραία σημεία εκεί πέρα στην Άγια Μαρίνα. Μιλώντας για ναυάγια, ναι. Κάνετε εσείς δηλαδή κατάδυση και βλέπετε διάφορα ναυάγια πλοίων ή ακόμα και αυτοκινήτων, έτσι? Σωστά, ναι, ναι, ναι. Τώρα που λέμε σε για τα αυτοκίνητα. Τι ακριβώς ανακαλύπτετε βλέποντας όλα αυτά? Υπάρχει, ας πούμε, κάποια ρήπανση περιβαλλοντική? Υπάρχουν κάποια άλλα ευρήματα ενδιαφέροντα για μας? Κάποια ρήπανση δεν βλέπω. Τα αυτοκίνητα, υπάρχει και ένα σημείο καταδύσεων που λέγεται Car Cemetery, του νεκροταφείου των αυτοκινήτων, mm-hmm. στα Λεγκρένα βρίσκεται. Εκεί για κάποιο λόγο κάποιοι πετάγανε παλιά αυτοκίνητα. Υπάρχουν τώρα στο βυθό γύρω στα 7 κομμάτια αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο σημείο κατάντησης. Τα αυτοκίνητα έχουν γίνει ένα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να περάσει δίπλα από εκεί στο βυθό, κολυμπώντας, και να μην το δει το αυτοκίνητο. Έχει γίνει ένα, έχει γίνει ύφαλος, έχει γεμίσει ψάρια. Ρήπανση δεν βλέπω κάποια mm-hmm. ρήπανση. Αυτό που έχω παρακολουθήσει ότι υπάρχει περισσότερη ζωή. Κάθε φορά που πηγαίνουμε υπάρχει ζωή. Τελευταία ακόμα έχουμε πάρα πολύ ωραίο σημείο για κατάντηση, που ακόμα και σε κάθε βουτιά βλέπουμε δελφίνια. Οι καταδύσεις λοιπόν τώρα μπορούν να γίνονται από ποια ηλικία και πέρα, και να δούμε και για τις δεξιότητες κολύμβησης που πρέπει να έχουν και διάφορες ηλικίες για να προχωρήσουν στο κομμάτι αυτό? Ναι, κατάδυση ξεκινάει από 8 χρονών. Και μπορεί να, αν είναι κάποιος, εμείς το λέμε από 8 μέχρι 108 μπορεί να γίνει. Βλέπω ότι ακόμα και τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ η κατάδυση και τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ακόμα και το έχω παρακολουθήσει ο ίδιος, γιατί ασχολούμαι εγώ με το κομμάτι των παιδιών σαν εκπαιδευτής του κέντρου, και βλέπω ότι τα παιδιά πάνε πάρα πολύ καλά. Περνάνε φοβερά, δεν έχουν αυτό το άγχος που έχουμε εμείς οι μεγάλοι όταν πάμε να κάνουμε, γιατί πάντα η πρώτη φορά είναι λίγο αγχωτική, σκεφτόμαστε πολλά πώς να το δούμε. Τα παιδιά δεν το έχουν αυτό και περνάνε υπέροχα. Δηλαδή κάθε ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κατάδυση. Και σίγουρα όσον αφορά τις εποχές, πότε προτείνετε ότι πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο? Δηλαδή μπορεί και τώρα μέσα στο χειμώνα? Βεβαίως, βεβαίως. Αφορά τις ειδικές αυτές στολές και τον εξοπλισμό? Απλά, και έτσι. Διαφορά είναι ότι το χειμώνα θα φορέσουμε περισσότερες στολές, θα φορέσουμε και άλλη μια δεύτερη από πάνω αν κάποιος κρυώνει. Θα του βάλουμε λίγο πιο φαρδιά στολή. Τα νερά εδώ στην Αθήνα είναι μέχρι τον Δεκέμβρη πάνε 20 βαθμούς, οπότε είναι πάρα πολύ καλά. Εμείς φουτάμε όλο το χρόνο.
Βέβαια, καλύτερη εποχή είναι το καλοκαίρι για κάποιον που θέλει τα νερά του να είναι ζεστά. Σε τι βάθος πηγαίνετε? Εμείς, σαν βάθος στο καταδυτικό κέντρο, πάμε μέχρι 40 μέτρα. Είναι το μέγιστο βάθος που μας επιτρέπει ο οργανισμός να πάμε. Mm-hmm. Είμαστε το καταδυτικό κέντρο, είναι της Πάντη. Είναι πιο μεγαλύτερος οργανισμός στον κόσμο που πιστοποιείται. Και εκεί τα όρια βάθους σε κατάδυση αναψυχής είναι maximum 40 μέτρα, δεν τα υπερβαίνουμε. Και δεν υπάρχει και λόγος να πάμε λίγο πιο βάθια. Και πόσες ώρες μπορούν να κάνουν, ας πούμε, μάθημα τα παιδιά για να πάρουν κάποιο σχετικό δίπλωμα? Για να πάρουν δίπλωμα πρέπει να έρθουν στο καταδυτικό τουλάχιστον 4 φορές. 4 με 5 φορές maximum. Από πόσες ώρες, 5 ώρες, ας πούμε, τη φορά? Καθόμαστε ανάλογα με το χρόνο του καθενός. Αν κάποιος έχει λίγο περισσότερο χρόνο, μπορεί να το βγάλει το δίπλωμα ακόμα και σε 3 μέρες. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν και ηλεκτρονικά βιβλία, γιατί όλα τα προγράμματα έχουν βιβλία. Σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν τα βιβλία αυτά. Υπάρχει και ηλεκτρονικό βιβλίο, αν κάποιος είναι μακριά, μπορεί να το διαβάσει μόνος του στο σπίτι το βιβλίο και να έρθει στο καταδυτικό διαβασμένος. Κατευθείαν δηλαδή. Και θα έχει μια μέρα λιγότερο δουλειά και για μας και για αυτόν. Οπότε θα ασχολούμαστε μόνο με το νερό. Τα ηλεκτρονικά αυτά βιβλία είναι και στα ελληνικά, έτσι φαντάζομαι. Είναι και στα ελληνικά περισσότερα βιβλία. Από ποιες εκδόσεις θυμάστε? Είναι της Πάντη, είναι ο οργανισμός της Πάντη, Professional Association of Diving Instructors. Mm-hmm. Αυτοί μας στέλνουν τα βιβλία, από την Αγγλία έρχονται όλα. Mm-hmm. Και τα παραγγέλνουμε και online και μας έρχονται εδώ πέρα σε όλες τις γλώσσες. Γίνονται κάποιες ειδικά δρόμενα, κάποιες ειδικές δράσεις από το κέντρο σας, ας πούμε, ανά το χρόνο? Ναι, εμείς κάνουμε κάποιες δράσεις, όπως καθαρισμός παραλίας. Συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις, οργανώνουμε και όλες τέτοιες εκδηλώσεις. Και για το καλό του περιβάλλοντος. Για το καλό των όλων μας. Βέβαια. Παρέχουμε το εξοπλισμό μας όταν γίνεται κάποια εκδήλωση σαν αυτή, καθαρισμός παραλίας. Παρέχουμε δωρεάν τον εξοπλισμό μας. Mm-hmm. Όποιος είναι πιστοποιημένος δίτης μπορεί να έρθει σε εμάς. Θα τον πάρουμε και θα πάει μαζί μας σε ένα σημείο, θα πάρει δωρεάν το εξοπλισμό του και θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την παραλία. Σε συνεργασία με δήμους το κάνουμε αυτό συνήθως και βγάζουμε, γιατί υπάρχει και το κομμάτι των σκουπιδιών που υπάρχουν κάποια σκουπίδια που δεν είναι ωραία να τα βλέπουμε εμείς οι δίτες και τα καθαρίζουμε τα σημεία αυτά. Συνεργασία με άλλα κέντρα σε όλη την Ελλάδα υπάρχει? Ναι, εμείς σαν καταδυτικό συνεργαζόμαστε και με άλλα κέντρα στην Ελλάδα. Μπορεί να σας στείλουν άλλους ανθρώπους που θέλουν ανάλογα με την περιοχή που ζουν και τέτοια, έτσι? Ακριβώς. Ναι, συνεργαζόμαστε με κάποια καταδυτικά στην Κρήτη. Όποιος ο πελάτης ο δικός μας θέλει να πάει στην Κρήτη, να βουτήξει ή πάει στις διακοπές του. Μένει εδώ στην Αθήνα, έχει κάνει τα διπλώματα του σε εμάς και θέλει να πάει στην Κρήτη. Τότε εμείς προτείνουμε να του στείλουμε σε κάποια καταδυτικά που συνεργαζόμαστε. Ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί τα ξέρουμε και ξέρουμε ότι είναι καλά, είναι ασφαλής. Γιατί έχει μεγάλη σημασία ο εξοπλισμός να είναι καλής ποιότητας, γιατί αυτό σε κάποια καταδυτικά παίζει μεγάλο ρόλο. Και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμα και τα κομπρεσέρ που γεμίζουν τις φιάλες, πρέπει να είναι πεντακάθαρα, να έχουν αλλαχτεί τα φίλτρα. Οπότε τα καταδυτικά που ξέρουμε εμείς είμαστε σίγουροι για την ποιότητα. Τα προτείνετε. Ναι, μάλιστα. Και τα προτείνουμε. Athens Divers Academy, λοιπόν, με τον κύριο Γιάννη Ντρόμπνη από την Πολωνία. Προτείνουμε στους φίλους της εκπομπής να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Είναι ένα πολύ ωραίο εξάλλου άθλημα, θεωρητικά άθλημα. Ακριβώς, άθλημα, ναι. Γιατί όχι, κοντά στη φύση, κοντά στο περιβάλλον, κοντά στη θάλασσα που τόσο αγαπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.